In Business News. Βραβεύω σήμερα σαν διακεκριμένος ερευνητής για το 2020 σε θέματα που έχει να κάνει με τις επιστήμες της ζωής. Και το αντικείμενο των ερευνών μου τα τελευταία 20 χρόνια είναι το πεδίο της επιδημίας του HIV και του AIDS και πρόσφατα η επιδημία του SARS-CoV-2, του COVID-19. Κατά τη διάρκεια των ερευνών μου έχω ασχοληθεί με τη σχέση της γενετικής, της ανθρώπινης γενετικής και τη μετάδοση του ιού και εξέλιξης της νόσου. Έχω εργαστεί σε πανεπιστήμιες Αμερικής και εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και οι μελλοντικές επιδιώξεις μου είναι να συνεχίσω αυτόν το πεδίο και ίσως και σε θέματα που έχουν να κάνουν με μοντέρνο σχεδιασμό εμβολία. Το 2021 ελπίζω να είναι ένας χρόνος στο οποίο θα λήξει αυτή την πανδημία. Όπως έχετε πληροφορηθεί, τα εμβόλια καταφτάνουν σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου σύντομα. Στην Κύπρο αναμένονται τα πρώτα εμβόλια ίσως και πριν το τέλος του χρόνου. Το πρόγραμμα εμβολιασμού στην Κύπρο θα πάρει αρκετών καιρών, κατά την άποψή μου ίσως πάρει και όλων των επόμενων χρόνων, αλλά θα αρχίσουμε να βλέπουμε τα πρώτα αισθητά αποτελέσματα, θα έλεγα, με το πρώτο 20% των εμβολιαστών. Τα αποτελέσματα φυσικά για να τελειώσουν θα τα δούμε όταν θα εμβολιαστεί τουλάχιστον το 65-70% και αναμένω ότι μετά από αυτόν θα έχουμε μία λήξη της πανδημίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι αυτός ο ιός θα εξαφανιστεί. Κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτός ο ιός θα παραμείνει ως ενδημικός, όπως περίπου είναι και ο ιός της γρίπης, και υπάρχει η πιθανότητα κατά καιρούς να υπάρχει αναζωπήρωση αυτού του ιού σε πολλές γεωγραφικές περιοχές. Άρα είναι, πιστεύω, κάτι το οποίο θα μείνει μαζί μας για πάρα πολύ καιρό. Το εμβόλιο είναι όντως η αρχή του τέλους. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν εξειδικευμένα αντιϊκά φάρμακα για αυτόν τον ιό, όπως παραδείγματος χάρη υπάρχει στον ιό HIV, τότε η μόνη φάρμακο που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι το εμβόλιο και πιστεύω ότι θα υπάρχουν αρκετά καλά εμβόλια τα οποία θα εγκριθούν από τους αρμόδιους οργανισμούς και των Ευρωπαϊκών και αυτών της Βόρειου Αμερικής και πιστεύω ότι στην Κύπρο τουλάχιστον θα καταφτάσουν 6-7 διαφορετικά εμβόλια τα οποία θα είναι αποτελεσματικά όσον αφορά την πρόληψη της μετάδοσης αυτού του ιού. Οι βραβεύσεις πιστεύω είναι σημαντικές διότι δίνουν έναν καλό μήνυμα στους νεαρούς επιστήμονες. Τους δείχνουν ακριβώς ότι η κοινωνία μας επιβραβεύει την επιστήμη και νομίζω είναι ένας σημαντικός φάρος για την πορεία τους. Εγώ βλέπω τουλάχιστον αυτών των θεσμών ως κάτι το επικοδομητικό για την κοινωνία μας και ελπίζω να συνεχίσει και στο μέλλον.